Καλησπέρα. Λοιπόν, δύο μέρες πριν από την κατάθεση του Ιωάννη Αγγελή με αφορμή την υπόθεση Νοβάρτης, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με δεκασέλιδη αναφορά του ανακαλεί από το αρχείο τις μηνύσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου και του Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Μετανάστευση Δημήτρη Αβραμόπουλου, επικαλούμενος νέα στοιχεία για την υπόθεση. Η αναφορά, Αγγελή, υποβλήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες χθες, 19 Ιουνίου, στο γραφείο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, πηγές της εισαγγελίας αναφέρουν ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία. Δηλαδή, ο κύριος εισαγγελής δεν κατέθεσε την αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία είναι αρμόδια να παραλάβει την ανάκληση και εν τέλει να αποφασίσει για την τύχη των μηνύσεων αυτών. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο κύριος εισαγγελής ζητά με το έγγραφό του να κληθούν και να εξεταστούν ως μάρτυρες οι κύριοι Σαμαράς Βενιζέλος και Αβραμόπουλος για όσα οι ίδιοι λένε στις μηνύσεις του. Παράλληλα, αναφέρεται και σε αυτό το σκοτεινό πρόσωπο που κινεί τα νήματα στον χώρο της δικαιοσύνης με το ψευδώνυμο Ρασπούτιν και ζητά να γίνουν διαδικασίες προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Σημειώνεται ότι ο κύριος Αγγελής κατά τη διάρκεια της έρευνάς του είχε αυτές τις μηνύσεις υπόψη του και δεν κάλεσε κάποιο πολιτικό πρόσωπο για να καταθέσει. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αγγελής αύριο με την κατάθεσή του ανοίγει το σκέλος που αφορά την διερεύνηση των εισαγγελικών κινήσεων για την υπόθεση Νοβάρτης. Αύριο θα καταθέσει στον κύριο Δασούλα τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς το σκέλος των καταγγελιών του σε βάρος της κυρίας Ελένης Τουλουπάκη, της επικεφαλής της εισαγγελίας διαφθοράς, ενώ τις καταγγελίες της κυρίας του Λουπάκη κατά του κυρίου Αγγελή θα ερευνήσει ο αντιεισαγγελέας Βασίλειος Πλιώτας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Ιβώνη.